Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι το πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας και αυτήν την ώρα ο Κάρολος και η Καμίλα παρακάθονται στο επίσημο δείπνο που παραθέτουν προς τιμήν του στο Προεδρικό Μέγαρο ο Προκόπης Παυλόπουλος και η σύζυγός του Σίση. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας και η δούκισσα της Κορνουάλης πραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ μετά την Αθήνα θα ταξιδέψουν στην Κρήτη. Ορόσημο των σχέσεων Ελλάδας Βρετανίας χαρακτήρισε την επίσκεψη ο Αλέξης Τσίπρας, που αποκάλυψε πως τον επόμενο μήνα θα επισκεφθεί το Λονδίνο, ενώ ο πρίγκιπας Κάρολος μίλησε με θερμά λόγια για τις σχέσεις των δύο χωρών. Ξεχωριστό πρόγραμμα ακολούθησε η Καμίλα, την οποία συνόδευσε στο Μουσείο Μπενάκη, σύντροφος του Πρωθυπουργού Μπέτι Μπαζιάννα, ενώ ο πρίγκιπας Κάρολος συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Γύρω στις 3 το μεσημέρι έφτασαν στην Αθήνα ο πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος και η δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα στο πλαίσιο της τριήμερης επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου. Το πριγκιπικό ζεύγος υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εκ μέρους της κυβέρνησης ο Υφυπουργός Εξωτερικών Terence Quick. Με ένα ολόλευκο κομψό φόρεμα που είχε συνδυάσει με δίχρωμες γόβες τις αποχρώσεις του Μπέζ και ένα εντυπωσιακό κόσμημα με μαργαριτάρια στο λαιμό, η δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα περπάτησε στο πλευρό του συζύγου της πρίγκιπα Καρόλου, ο οποίος έφερε στο στήθος του τα παράσημά του. Μετά την επίσημη υποδοχή του πριγκιπικού ζεύγου στο αεροδρόμιο, Κάρολος και Καμίλα έφτασαν στο Σύνταγμα, όπου ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου κατέθεσε ένα ιδιαίτερο στεφάνι με λευκά λουλούδια που σχημάτιζαν στέμμα και κόκκινες παπαρούνες στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ιδιαίτερα θερμό ήταν το κλίμα στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τον Κάρολο και την Καμίλα υποδέχθηκαν ο Προκόπης Παυλόπουλος με τη σύζυγό του Σίση. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για ιστορική στιγμή και υπογράμμισε ότι είναι η πρώτη φορά που επισήμως επισκέπτεται την Ελλάδα ο διάδοχος του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ευχήθηκε να αποτελέσει την απαρχή και για άλλες επισκέψεις στο μέλλον. Υψηλότατε, σας καλωσορίζω στην Αθήνα. Στο πλαίσιο μιας επίσκεψης που είναι ιστορική, δύο χώρες μας μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στον ταραγμένο πλανήτη, όταν μάλιστα είναι γνωστές και οι δικές σας ρίζες μέσα από τον πατέρα σας. We frequently meet so many Greek people, not only in the United Kingdom, but around the world, and an enormous number of Greek people in Australia. And we have had the chance to come to Greece on many occasions privately. Ορόσημο στις σχέσεις Ελλάδας και Βρετανίας χαρακτήρισε την επίσημη επίσκεψη μέλους της βασιλικής οικογένειάς της στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου, τον πρίγκιπα της Ουαλίας. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι αποδέχθηκε πρόσκληση που του απίφθινε η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι να επισκεφθεί τον Λονδίνο τον επόμενο μήνα. I think that your visit can be a landmark. No, bilateral relations, especially now that both our countries, are facing crucial turning points. Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα και η Βρετανία θα πετύχουν πολλά με τη συνεργασία τους στα θέματα της ασφάλειας και της μετανάστευσης εξέφρασε από την πλευρά του ο πρίγκιπας Κάρολος. It is a very special opportunity to visit officially and to remind people of the close and enduring relations between both our countries, which go back such a very long way. Ο πρίγκιπας Κάρολος συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο Μουσείο Μπενάκη, στο Κολονάκι, βρέθηκαν αμέσως μετά το Προεδρικό Μέγαρο η Μπέτι Μπαζιάννα με τη δούκισσα της Κορνουάλης. Το Μουσείο φιλοξενεί αντιπροσωπευτικά έργα όλων των εποχών της ελληνικής ιστορίας και τέχνης, από την προϊστορική εποχή μέχρι τη σύγχρονη. Η Καμίλα ενθουσιάστηκε με τα εκθέματα και ψιθύρισε ότι θα ήθελε και ο πρίγκιπας Κάρολος να τα είχε δει. This is a book that is just now an exhibition in England.
Κάρολος και Καμίλα επισκέπτονται την Ελλάδα λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του τρίτου εγγονιού του διαδόχου του Βρετανικού θρόνου και λίγες ημέρες πριν από το γάμο του μικρού του γιου Χάρη με τη Μέγαν Μάρκλ. Το πριγκιπικό ζευγάρι θα επισκεφθεί και την Κρήτη. Πέρασε με ευρεία πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την αναδοχή παιδιών από την Ολομέλεια της Βουλής, ενώ το επίμαχο άρθρο 8 που προβλέπει την αναδοχή και από ομόφυλα ζευγάρια πέρασε με 161 ναι και 103 όχι επί των παρόντων βουλευτών. Οξία επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν είναι φιλελεύθερος αλλά συντηρητικός, με την αξιωματική αντιπολίτευση να απαντά ότι το ποιος είναι τα παραπάνω το έχουν καταλάβει οι πολίτες και θα φανεί σύντομα στις κάλπες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς ψήφισαν τα κόμματα. Ενδεικτικό είναι ότι οι Παραστατίδης, Μιχελογιαννάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν όχι στο άρθρο 8, ενώ οι κυρίες Μάρκου, που ήταν εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, Μπακογιάννη Κεφαλογιάννη και Κεραμέως, ψήφισαν ναι. Κάνουμε το αυτονόητο ώστε κανένα παιδί να μην είναι στο περιθώριο και σε ιδρύματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την υιοθεσία και την αναδοχή στη Βουλή. Θεωρώ ότι είναι μια θεσμική τομή. Και υπ' αυτή την έννοια πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το νομοσχέδιο να το αντιμετωπίσουμε χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες. Και ποια σκοπιμότητα είναι αυτή που θα μπορούσε να οθήσει ορισμένους να πούνε ναι στην διαιώνιση ενός καθεστώτος που εμποδίζει χιλιάδες νέα ή μεγαλύτερα ζευγάρια να προσφέρουν σε ένα παιδί αγάπη. Τι έρχεται λοιπόν να επιλύσει αυτό το νομοσχέδιο? Το πρώτο πράγμα που επιλύει είναι το ότι τα παιδιά που βρίσκονται σε ιδρύματα πάβουν επιτέλους να είναι αόρατα από την πολιτεία. Κανένα κράτος και καμιά συντεταγμένη πολιτεία δεν μπορεί να επιτρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές οι ψυχές ως η ενδυνάμει απόκληρη της κοινωνίας. Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι μπορεί, αν θέλει, να μας παραδώσει άλλο ένα μάθημα για το ποιος είναι λαϊκιστής και λογαριάζει μόνο το πολιτικό κόστος και ποιος αληθινά φιλελεύθερος. Να μας δώσει ένα μάθημα για το ποιος είναι πραγματικά προοδευτικός και ποιος συντηρητικός, λέγοντας για κάτι αυτονόητο, μα δεν έχει οριμάσει η κοινωνία για να το ψηφίσουμε. Εμείς τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Γιατί κάνει τα πράγματα πιο καθαρά σε ορισμένους που πιστέψανε ότι είναι δήθεν πολιτικός του φιλελεύθερου κέντρου. Στην πραγματικότητα είναι βαθιά συντηρητικός και πολλές φορές φλερτάρει με αναχρονιστικές ιδέες, αλλά φλερτάρει επικίνδυνα και με τον ακροδεξιό λαϊκισμό. Βολές κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία. Το ποιος είναι φιλελεύθερος και προοδευτικός και ποιος ιδεολειπτικός και λαϊκιστής το έχουν πια καταλάβει πολύ καλά οι πολίτες και θα φανεί σύντομα στις κάλπες, αναφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση σε ανακοίνωσή της, κάνοντας λόγο για υπεύθυνη τοποθέτηση με γνώμονα πρωτίστως το συμφέρον των παιδιών και τη σημερινή πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας, από την οποία έχει πάρει διαζύγιο ο κ. Τσίπρας. Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας επιλέγει την οξύτητα και την πόλωση ακόμη και για ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό θέμα, για το οποίο η Νέα Δημοκρατία δεν έθεσε καν ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, απλά αποδεικνύει τον πανικό της απερχόμενης κυβέρνησής του. Η Βουλή υπερψήφισε με ευρεία πλειοψηφία το νομοσχέδιο, αλλά και το επίμαχο άρθρο 8 που δίνει τη δυνατότητα αναδοχής σε ομόφυλα ζευγάρια, τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σε σύνολο 264 βουλευτών, υπέρ του άρθρου 8 τάχθηκαν 161 έναντι 103 βουλευτών που καταψήφισαν. Η επιχειρηματολογία των θειασωτών της ομοφιλοφιλίας πως η αγάπη δεν είναι αμαρτία έχει απάντηση. Την ίδια αγάπη θα μπορούσαν να ισχυριστούν πως έχουν και οι παιδόφιλοι. Ξέρετε τι είπαν? Ότι ταύτισα την παιδοφιλία με την ομοφιλοφιλία. Έλεος, κύριε Παπαδάκη. Αυτός ήταν ο τίτλος στα περισσότερα site. Στα περισσότερα site. Έλεος. Και δράτω με τις ευκαιρίες μέσα από τη φιλόξενη εκπομπή σας να τους διαψεύσω, να τους πω ότι διαστρεβλώσαν την αλήθεια και κακοποίησαν την πραγματικότητα. Μπορεί να αποφασίσουν να πάρουμε τους ανέργους, να πάρουμε τον κύριο Κατσίκη σήμερα με αυτά τα ωραία.
Και δεν, δηλαδή δεν τον οροδιούν και μιλάμε κιόλα. Με έχουν στον Κατσίκ και του στηρίζει. Έχουν τη Χρυσή Αυγή και βάζει ονομαστικές ψηφοφορίες για αυτού στη Βουλή. Και του ψηφίζει για την απλή αναλογική και δεν τολμάνε να μιλήσουν. ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρατική Συμπαράταξη και Ποτάμι είπαν ναι στο επίμαχο άρθρο. Δύο όχι κατέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τον Παραστατίδη και Μιχελογιαννάκη. Απουσίασαν οι Μάρκος Μπόλαρης, Γεωργία Γενιά, Γιάννης Καραγιάννης, Αναβαγενά, Σταύρος Κοντονής, ο οποίος δεν πρόλαβε την ψηφοφορία αλλά θα ψήφιζε υπέρ, Νίνα Κασιμάτη και Γιώργος Κατρούγκαλος. Τέσσερις γυναίκες βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία είπαν ναι στο επίμαχο άρθρο και πρόκειται για τις κυρίες Ντόρα Μπακογιάννη, Κατερίνα Μάρκου που ήταν εισηγήτρια του κόμματος και τις κυρίες Όλγα Κεφαλογιάννη και Νίκη Κεραμέως. Απουσίαζαν οι Θεόδωρος Φορτσάκης, Νίκος Δένδιας, Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς, Γιώργος Βαγιονάς, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Λευτέρης Αυγενάκης και Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Από τους ανεξάρτητους Έλληνες ψήφισαν ναι μόνον οι παρόντες Θανάσης Παπαχριστόπουλος και Κώστας Ζουράρης, ενώ ο Βασίλης Κόκαλης έστειλε επιστολική ψήφο με την οποία δήλωσε ότι καταψηφίζει το άρθρο 8. Από το Πασόκ απουσίασαν οι Ανδρέας Λοβέρδος, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Γιώργος Καράς, Γιώργος Αρβανιτίδης και Μιχάλης Τζελέπης. Παλέψαμε, αλλάξαμε τη ρύθμιση, προστατεύουμε το παιδί. Τώρα είναι πραγματικά προοδευτικό. Ο χώρος ανασκρότησης και αριστεράς δεν μπορεί να γίνει σε διαδικασία σύγκλησης με τη συντηρητική παράταξη την δεξιά, η οποία αποδεικνύει και σήμερα δια της ηγεσίας της, όχι δια των διαφοροποιήσεων, δια της ηγεσίας της, ότι και σε ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων παίρνει στάση η οποία δεν είναι καθόλου προοδευτική. Το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 8 για την αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια είχε υποβληθεί από τη Χρυσή Αυγή. Νωρίτερα το νομοσχέδιο επί της αρχής υπερψηφίστηκε από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ανεξάρτητους Έλληνες και Ποτάμι. Παρόν δήλωσε το ΚΚΕ, ενώ καταψήφισαν η Χρυσή Αυγή και η Ένωση Κεντρών. Καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky τον Αλφόνσο Βιτάλη και τον Νίκο Χιδηρούγλου. Καλώς ήρθατε. Εισαγωγικά, αφού ακούσω τις εκτιμήσεις και το ρεπορτάζ, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι είναι σημεία των καιρών να καταγράφουμε πολιτικούς οι οποίοι ανοίγουν το στόμα τους, δεν ξέρουν τι λένε ή λένε απίστευτες χοντράδες και στη συνέχεια καταγγέλνουν τους δημοσιογράφους για βάναυση, κακοποίηση των λεγόμενων τους. Και μάλιστα πολιτικούς που είναι καθέξιν και κατεξακολούθησιν υπότροποι. Λοιπόν, και επίσης είναι ένα σύμπτωμα των καιρών να μην παίρνουν θέση πολιτικοί σε κρίσιμα ζητήματα τα οποία αφορούν στην κοινωνία. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το εκτιμούν ή πώς το αποτιμούν αυτό οι πολίτες, αλλά καλό είναι να θυμόμαστε ονόματα και διευθύνσεις όταν προσεγγίζουμε τις κάλπες. Λοιπόν, τώρα, Αλφόνσε, πέρασε το νομοσχέδιο. Νομίζω ότι η κυρία Θεανό Φωτίου πιστώνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά στο θέμα της υιοθεσίας παιδιών. Έτσι, οφείλουμε να τις το αναγνωρίσουμε. Έκανε μια εξαιρετική απόπειρα, η οποία πήρε και την τυπική έγκριση σήμερα. Βέβαια, μονοπόλησε το ενδιαφέρον της συζήτησης στο άρθρο 8 για την αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια παιδιών. Και άναψε η κουβέντα, η οποία ως συνήθως στην Ελλάδα καταφέρνουμε ζητήματα που άλλες χώρες τα έχουν τακτοποιήσει και νομοθετικά και πρακτικά και κοινωνικά να μας διχάζουν και να μας πολλώνουν. Ναι, γιατί έχουμε μάθει και ως πολιτικό σύστημα αλλά και ως κοινωνία την εύκολη ατάκα και την ευκολία... Την εύκολη κατάκριση και το εύκολο όχι. Ακριβώς. Έτσι, ναι. Έχουμε τόσα άλλα για να μαλώσουμε που σε αυτά τα ζητήματα νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε λίγο περισσότερο ανοιχτό μυαλό ζητήματα. Και κυρίως ανοιχτή καρδιά. Σε πολλά ζητήματα μπορούμε να έχουμε ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά και προσεγγίσεις πολύ σοβαρές και δεν είναι μόνο τα εθνικά, ακόμα και η οικονομία χρειάζεται προσέγγιση κοινή και αυτά τα περίφημα δικαιωματικά. Είναι πραγματικά μια ιστορική κατάκτηση και της Ευρώπης. Το θέμα των δικαιωμάτων συγκεκριμένων ομάδων καλώς κάνουν και τα φέρνουν και στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση. Εγώ και με τους διαφιλικούς, αν θυμάστε, ήμουνα υπέρ, είχα μια επιφύλαξη στο όριο ηλικίας των 15 μόνο και σε αυτό απλά οφείλω να πω κάτι, ότι επειδή όλες οι κοινωνικές ομάδες και σε όλες τις γωνίες μιας χώρας δεν μπορούν ταυτόχρονα να έχουν την ίδια ωριμότητα και την αντίληψη σκέψης, χρειάζεται όταν παίρνεις τόσο γενναίες πρωτοβουλίες όπως είναι η αναδοχή από ομόφυλες οικογένειες να δημιουργείς δομές που θα εκπαιδεύσουν και θα δώσουν
μία δυνατότητα. Μα αυτό είναι νομίζω το μεγάλο στοίχημα που προκύπτει παράδειγμα, από αυτό το νομοσχέδιο, διότι η κυρία Φωτίου εξήγησε ότι στην αναδοχή παιδιών θα υπάρχει επιτήρηση από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις δομές τουλάχιστον για πενταετία. Ναι, δεν φτάνει μόνο αυτό. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα, όπως και η Γαλλία, έχει και μια βαθιά επαρχία με ένα συντηρητισμό λίγο παραπάνω. Δεν μπορώ να το παραβλέψω και αυτό. Δεν μπορείς να το παραβλέψεις τίποτα. Σέβομαι. Σέβομαι όλο τον προβληματισμό. Όλο, το όλο, λέμε από χθες. Από την άλλη πλευρά, δύο ζητήματα. Δεν θα κουραστώ να τα επαναλαμβάνω. Αν είναι προτιμότερο ένα παιδί να μεγαλώνει σε ένα ίδρυμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ψυχολογία και τη ζωή του, ενώ μπορεί να βρεθεί σε ένα σπιτικό με αγάπη. Και δεν μπορούμε να επιμερίζουμε με βάση τη σεξουαλική προτίμηση το αν κάποιος μπορεί να δώσει αγάπη, μπορεί να δώσει βοήθεια. Έτσι. Και το δεύτερο, πώς στεκόμαστε ως κοινωνία απέναντι στην ισότητα των δικαιωμάτων όλων των πολιτών ενός κράτους, διότι το κράτος έχει υποχρέωση να ρυθμίζει τα δικαιώματα των πολιτών ανεξαρτήτως σεξουαλικής προτίμησης ή ταυτότητας φύλου. Αυτό είναι καλό και οφείλουμε να θυμόμαστε ακόμα περισσότερο, διότι φέτος συμπληρώνονται τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Μάη του 68 που συγκλώνησε όλη την Ευρώπη και δεν είναι γενικώς κάποιες απόπειρες που έγιναν από φοιτητές και αλλαγές κτλ. Είναι μια βαθιά αλλαγή στην νοοτροπία και στην κουλτούρα πάνω στα δικαιώματα, πάνω σε προσεγγίσεις, η ψυχανάλυση σε πρώτο επίπεδο, οι ομοφιλόφιλοι, οι οποίοι ήταν ένα είδος περιθωρίου με αυτή την κουλτούρα, βγήκαν πιο μπροστά. Λοιπόν, χρειάζεται ανοχή και κυρίως θέλει και καλή εκπαίδευση στα σχολεία εκείνα στα οποία θα πάνε τα παιδιά από ανάδοχες οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών. Είναι αξιοθαύμαστη και αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια και η συνένεση. Εγώ κατανοώ που υπήρξε. Εγώ κατανοώ πλήρως αυτό το τμήμα των βουλευτών που είτε το καταψήφισε είτε δεν πήγε να ψηφίσει. Πρώτον, διότι μπορεί να έχει μια ιδιαίτερη άποψη για αυτά τα ζητήματα. Συμφωνώ μαζί σου. Και δεύτερον, διότι κακά τα ψέματα οι πολιτικοί δεν εκφράζουν όλοι τις ίδιες κοινωνικές ομάδες. Ένα λεπτό όμως, Αλφόνσε, το να αποχωρείς ή να μην μετέχεις στη διαδικασία. Αυτό είναι, ενώ έχεις τη δυνατότητα του ναι και του όχι, εντάξει. Για μένα είναι ζήτημα. Ένα. Επίσης, το να μπερδεύεις σκοπίμως, τεχνιέντος και δολίως, αν θες την άποψή μου, τη σεξουαλική ταυτότητα, τη σεξουαλική προτίμηση, με την νοσηρότητα, ναι. Σαν αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Κατσίκη, να μπερδεύει τους ομοφιλόφιλους με τους παιδόφιλους, νομίζω ότι είναι εκτός ορίων στον έλεγχο και στην πρόθεση. Εντάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ακόμα σε ένα κομμάτι της κοινής γνώμης και πρέπει να το συζητήσουμε αυτό ανοιχτά. Υπάρχουν ριζωμένες κάποιες τέτοιες απόψεις. Εγώ μεγάλωσα τη δεκαετία του 60 σε μια επαρχία, σε ένα νησί όπου ο ομοφιλόφιλος ήταν καταραμένος, ήταν άρρωστος τον θεωρούσε. Το ίδιο και στη δική μου επαρχία. Μπράβο. Άρα έχουμε κάνει ως κοινωνία τεράστια βήματα, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας με τους οποίους θα πιούμε και καφέ, θα πάμε και βόλτα, θα πάμε και ένα σινεμά και θα είναι και στην παρέα. Άρα πρέπει να δοθεί πραγματικά μία μάχη ενημέρωσης χωρίς προκαταλήψεις και κυρίως χωρίς κοινή για ψηφαλάκια. Ναι. Όπου ο κόσμος θα καταλάβει αυτά τα πράγματα, διότι συμβιώνουμε όλοι μαζί. Όπως συμβιώνουμε με τον μετανάστη, με τον ξένο, δεν ξέρω με ποια άλλη κοινωνική. Έτσι. Στην κοινωνία αυτή. Και το κυριότερο, Νίκο Χιδηρογλού, είναι να μην επενδύουμε για τα ψηφαλάκια που λέει ο Αλφόνσος Βιτάλης και πολύ σωστά, στον κοινωνικό αυτοματισμό και στην τοξικότητα στην προσέγγιση τέτοιων θεμάτων. Έτσι. Και να μην χρησιμοποιούνται αυτά τα θέματα για άγρα ψήφων. Ναι. Θα με επιτρέψεις, λένε, να πω εδώ το εξής. Καχύ να πούμε ότι ένα πολύ χρήσιμο νομοσχέδιο, από ποια άποψη? Ότι μειώνει δραστικά τον χρόνο που απαιτείται για να μπορέσει μια οικογένεια να γίνει ανάδοχος. Μα αυτά είναι τα σημαντικά. Γι' αυτό ακριβώς πιστώνουμε στην κυρία Φωτίου ότι το θετικό της παρέμβασης δηλαδή, να γίνει ανάδοχος ή να προχωρήσει στην υιοθεσία ενός παιδιού. Στο βαθμό που με αφορά, γιατί είμαστε και οι τρεις γονείς, αν δεν κάνω λάθος εδώ, ναι, δεν θέλω κανένα παιδί σε ίδρυμα. Κανένα το παιδί. Ίδιο και μακάρι εγώ όλα τα παιδιά να βρουν οικογένεια. Τώρα. Έτσι όπως το διαχειρίστηκε το θέμα η κυβέρνηση, έπεσε όλη η προσοχή στο άρθρο 8, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για αναδοχή και ουχή για υιοθεσία σε ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό είναι ένα θέμα.
Είναι ένα θέμα ναι, γιατί κάποιοι... Ναι, γιατί φλερτάρει με τις ψήφους και η κυβέρνηση της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ. Ωραία. Να πούμε γιατί εδώ γιατί είδαμε όμως... και όλα αυτά τα παρατράγουδα με τα... Ότι αν μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική στο άρθρο 8... Με τις εικόνες που παρουσιάστηκαν ναι. στο κοινοβούλιο και προκάλεσαν, αν θες, και απέχθεια. Αν κάποιος θέλει να ασκήσει κριτική στο άρθρο 8, στο βαθμό που με αφορά και εμένα, η αχίλλειος πτέρνα του είναι η εξής. Είναι ότι λαμβάνει περισσότερο υπόψη του τα δικαιώματα ενός ομόφυλου ζευγαριού από ότι το δικαίωμα του παιδιού να μεγαλώσει σε αυτό που κάποιοι θα αποκαλέσουμε παραδοσιακή οικογένεια. Από εκεί λοιπόν πηγάζουν και οι όποιες κριτικές αντιρρήσεις και αντιδράσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο άρθρο. Να πούμε ότι σχεδόν όλοι τάχτηκαν υπέρ του νομοσχεδίου γιατί αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά του. Επί της αρχής το ψήφισαν όλοι. Αν γνωρίσετε ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να υιοθετήσουν παιδιά και είτε τελικά επειδή τα κατάφεραν είτε όχι. Επειδή γνωρίζουμε όλοι και ακριβώς. Δημοσιογραφικά αλλά και στον κοινωνικό μας περίγυρο, ξέρουμε ότι πρόκειται για μια οδύσσια Βολγοθάς, με κατάληξη ναι. η οποία δεν είναι και σίγουρη. Εντάξει. Και τα παιδιά, χρόνια, και τα παιδιά χρόνια, αποθηκεύονται στα ιδρύματα και είναι αντί για ονόματα και προσωπικότητες και ψυχούλες, είναι αριθμοί. Ναι, και σε μια εποχή που έχουμε εγκαταλελειμμένα βρέφιστα με ευτήρια. Και πολλές φορές αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν για ένα διάστημα μέσα στα μευτήρια. Το κράτος ερχόταν τόσο καιρό και προέβαλε προσκόμματα στην υιοθεσία. Ας πούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο, όπως όλα δείχνουν, διευκολύνει κατά πολύ την προσπάθεια γονέων οι οποίοι θέλουν να γίνουν είτε ανάδοχοι είτε να υιοθετήσουν ένα παιδί. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Αλλά πρέπει να κλείσω και να πω αυτό που είπες, Λίνα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ανησυχίες και της Εκκλησίας. Και τις παραδοσιακές ελληνικές κοινωνίες. Με σεβασμό σε όλες τις ενστάσεις. Εγώ ακριβώς. παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή και κατέγραψα. Δεν ξέρω αν τακτοποιήθηκε. Θα σας θέσω το θέμα, αν έγινε κάποια διόρθωση στο σχετικό άρθρο. Ότι υπήρχε μια ένσταση η οποία λέει πώς μπορεί να προκρίνεται τόσο εύκολα η αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια. Τη στιγμή που δεν επιτρέπεται σε ένα όριο ηλικίας, νομίζω από 45 και πάνω, να γίνει υιοθεσία. Αυτό εγώ το άκουσα με προβληματισμό. Όταν ξέρουμε ότι στην υποβοηθούμενη γονιμότητα το όριο ηλικίας έχει ανέβει και στα 55 και στα 60. Δεν ξέρω αν τακτοποιήθηκε, δεν το γνωρίζω αυτή την ώρα τι ακριβώς έγινε με τη συγκεκριμένη διάταξη, αν έγινε εισήγηση. Πάντως είναι ένας προβληματισμός, ο οποίος ακόμα και αν δεν το λαμβάνει υπόψη του το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, μπορεί να τροποποιηθεί στη συνέχεια ή να αλλάξει. Λίνα, εγώ θα ήθελα πάντως, αν μου επιτρέψεις εδώ ένα σχόλιο, σε θέματα που άπτονται της φιλελευθερωποίησης των κοινωνικών σχέσεων, θα περίμενα από την κυβέρνηση να συζητάει λίγο περισσότερο πριν ευνηδιάζει με τέτοιου είδους νομοθετήματα και ειδικά με που περιέχουν άρθρο όπως το άρθρο 8, το οποίο προκάλεσε συζήτηση. Αν θέλεις την άποψή μου, δικαιολογημένα προκάλεσε συζήτηση, ασχέτως αν την πλήρωσε ένα πολύ χρήσιμο νομοσχέδιο ως προς την εικόνα του προς τα έξω. Έτσι, γιατί δεν συζητήσαμε για την ουσία. Καθόλου. Και η ουσία είναι ότι πρέπει τα παιδιά να βρίσκουν οικογένειες και αγάπη εκτός ιδρυμάτων. Και να παρακολουθείτε από το κράτος εάν τα παιδιά πράγματι έχουν αγάπη και ζουν σε κανονικές συνθήκες. Και ζουν σε καλές συνθήκες και ευημερούν και υπάρχει φυσιολογική τους και ανάπτυξη. Υπάρχει άλλα, δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Πάμε να προχωρήσουμε γιατί έχουμε πολλά σήμερα να πούμε. Δύο νεκροί κυρίες και κύριοι άντρες και μία γυναίκα που δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη. Είναι ο τραγικός απολογισμός του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό. Μία Νταλίκα ξέφυγε από την πορεία της και αφού πέρασε πάνω από την εισίδα παρέσυρε δύο αυτοκίνητα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα συνθλίβοντάς τα. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν εξακριβωθεί, ωστόσο το αλκοτέστ που έγινε στον οδηγό της Νταλίκας έδειξε ότι βρίσκονταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τις συγκλονιστικές εικόνες της φοδρότατης σύγκρουσης κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος στον Κηφισό. Είναι 6 παρα 20 το πρωί και η Νταλίκα που κινούνταν στην άνοδο της Εθνικής Οδού βγαίνει εκτός πορείας, περνάει τα διαχωριστικά κυκλειδώματα της νησίδας, βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συνθλίβει δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα το θάνατο δύο ανθρώπων και το σοβαρό τραυματισμό ενός τρίτου. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Νταλίκα είναι εντελώς εκτός ελέγχου και μάλιστα είναι θαύμα που δεν είχαμε περισσότερα θύματα, καθώς
τουλάχιστον 2 οχήματα κατάφεραν την τελευταία στιγμή να γλιτώσουν από την καταστροφική της πορεία. Οι οδηγοί των δύο αυτοκινήτων, 65 και 60 ετών, ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ μία 34χρονη γυναίκα, η κόρη του ενός θύματος, απεγκλωβίζεται σοβαρά τραυματισμένη και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικού Νοσοκομείου. Ήταν εγκλωβισμένα άτομα. Εμείς απεγκλωβίσαμε από τα δύο γιοταχή, σύνολο 3 άτομα. Δύο ήταν μάλλον χωρίς αισθήσεις τους και μία τραυματισμένη. Μεταφερθήκαν στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΟ. Ο 64χρονος οδηγός της Δαλίκας δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό και σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ που του έγινε. Λόγω του ότι προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο, υπευλήθηκε σε επιπλέον εξετάσεις αίματος για να εξακριβωθεί η κατάσταση στην οποία βρισκόταν, όπως ορίζει ο νόμος, ενώ κρατείται σε τμήμα της Δυτικής Αττικής. Οι εικόνες στον Κηφισό μετά το δυστύχημα ήταν σοκαριστικές, με την Δαλίκα να βρίσκεται στο διάζωμα και να έχει αποκλείσει το δρόμο. Στη μία άκρη βρέθηκε το ένα γιοταχή που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών και στην απέναντι πλευρά της καθόδου της Εθνικής το δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης συνεθλίβει. Η σωρή των δύο ανδρών και η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ αρκετές ώρες μετά τα οχήματα απομακρύνθηκαν από τον δρόμο και η κίνηση στο σημείο αποκαταστάθηκε. Η Επιτροπή Ασύλου έδωσε το πράσινο φως για την απελευθέρωση δεύτερου από τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς. Ωστόσο, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έκανε και σε αυτή την περίπτωση αίτηση ακύρωσης της απόφασης, όπως με τον πρώτο Τούρκο. Σε κάθε περίπτωση, το Συμβούλιο της Επικρατείας θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για τους 8, ενώ εκπρόσωπος του Ταγί Περντογκάν έκρινε ως σκάνδαλο την απόφαση της Επιτροπής Ασύλου να αφαιθεί και αυτός ελεύθερος, μιλώντας για πλήγμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αφού τρομοκράτες, όπως είπε, αφήνονται να κυκλοφορούν. Την ακύρωση της απόφασης χορήγησης ασύλου σε έναν ακόμη δεύτερο κατά σειρά από τους 8 Τούρκους αξιωματικούς ζήτησε το ελληνικό δημόσιο, επαναλαμβάνοντας αυτό ακριβώς που είχε γίνει και πριν από μήνες, όταν δόθηκε για πρώτη φορά άσυλα στον πρώτο από αυτούς που βρίσκονται στη χώρα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία το καλοκαίρι του 2016. Την ακύρωση της απόφασης για χορήγηση ασύλου υπέβαλε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, επιχειρώντας να εμποδίσει ή έστω να καθυστερήσει την αυτονόητη κατάληξη της απόφασης, που είναι να αφαιθεί ελεύθερος ο εν λόγω Τούρκος αξιωματικός, υποβάλλοντας παράλληλα με την αίτηση ακύρωσης της απόφασης και αίτημα για την αναστολή της, προκειμένου να μην προλάβει να βγει. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλοι και οι 6 που ακόμη είναι σε καθεστώς διοικητικής κράτησης θα αφαιθούν ελεύθεροι μέχρι το τέλος Μαΐου, καθώς το τελείω χρόνος των 18 μηνών που προβλέπει ο νόμος για την κράτησή τους. Ενώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία το θέμα του ασύλου θα λυθεί αμετάκλητα και για τους 8, έστω και αν η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα αφορά πρωτίστως έναν από αυτούς, η υπόθεση του οποίου ήδη εκδικάστηκε στις 4 Μαΐου. Αν το ανώτατο δικαστήριο αποφανθεί υπέρ της χορήγησης ασύλου, οι 8 θα παραμείνουν στη χώρα μας ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα με αυτό το καθεστώς, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα διαμείνουν με έγγραφα διεθνών οργανισμών. Σκάνδαλο απέναντι στο οποίο η Τουρκία δεν μπορεί να μείνει άπραγη, χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του Ταγί Περντογάν τη χορήγηση ασύλου και στον δεύτερο από τους 8 Τούρκους. Ο Ιμπραήμ Καλίν τόνισε πως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα πληγούν από αυτή την εξέλιξη, επισημένοντας πως είναι απαράδεκτο τρομοκράτες να λαμβάνουν άσυλο και να κυκλοφορούν ελεύθεροι, τη στιγμή μάλιστα που έκλεψαν ελικόπτερο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων για να διαφύγουν. Ο Καλίν υπενθύμησε με νόημα ότι η Άγκυρα είχε επανειλημμένα ζητήσει την έκδοσή τους για το καλό των διμερών σχέσεων, ενώ διερωτήθηκε πως αντιδρούσε η Αθήνα αν η τουρκική πλευρά συμπεριφερόταν ανάλογα. Οι οριστικές αποφάσεις για τη χορήγηση ασύλου ή όχι στους 8 Τούρκους θα ληφθούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι αποφάσεις υπέρ της παροχής προστασίας στους πρώτους 2 στρατιωτικούς ελήφθησαν από τις αρμόδιες επιτροπές ασύλου. Ήδη ο πρώτος, ο συγκυβερνήτης του ελικόπτερου, βρίσκεται ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους και φρουρούμενος σε μυστική τοποθεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο Άριος Πάγος έχει όμως απαγορεύσει τελεσίδικα τυχόν έκδοση των 8 στη γειτονική χώρα λόγω ανησυχιών ότι δεν θα έχουν δίκαιη δίκη. Λοιπόν, Αλφόνσο, εδώ επανέρχεται η διατακτική από την κυβέρνηση. Εντείνεται η κρίση με τους γείτονες. Και ποια είναι η συνέχεια? Η συνέχεια είναι ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου. Και είναι πολύ συγκεκριμένες. Ναι, αλλά κάνει ενστάσεις επί των αποφάσεων. Μισό λεπτό. Υποβάλλει ενστάσεις. Ναι, συν το γεγονός ότι προς τα τέλη Μαΐου λύγει και το υποχρεωτικό 18-μήνο κράτησης. Mm-hmm. Εντάξει, ενστάσεις υποβάλλει, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, έχει και ένα πολιτικό νόημα να το κάνει αυτό.
υπό την έννοια ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί με τους νόμους που υπάρχουν και με τα δικά της κριτήρια, την ίδια ώρα δίνει και ένα σήμα στην απέναντι πλευρά, η οποία προσπαθεί να μας πλαγιοκοπήσει και με αυτό το ζήτημα, το σήμα ότι εμείς έχουμε κράτος δικαίου, ασκούει τα δικαιώματά της πολιτεία, αλλά υπάρχει και μια δικαιοσύνη η οποία κρίνει και η κρίση της δικαιοσύνης είναι ο οδηγός. Αυτό το θέμα είναι όμως το εξής, ότι εδώ ο κύριος Ερντογάν και το τουρκικό καθεστώς έχουν μετατρέψει σε ένα πρόσθετο μοχλοπίεσης προς την Ελλάδα το θέμα των 8 στρατιωτικών που ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα ακόμα δε... όμως δεν έχει διευκρινιστεί αν ο κύριος Τσίπρας έταξε στον Ερντογάν ότι θα του στείλει σε 8 μέρες. Ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν επαλήθευσε αυτά που είπε ο κύριος Ερντογάν. Ναι, δεν έχει απαντήσει όμως. Δεν επαλήθευσε δια της σιωπής. Δεν είπε όχι, δεν το είπα. Δεν αναφέρεται στο θέμα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι όλα αυτά τα θέματα, για όλα αυτά τα θέματα αποφασίζει η δικαιοσύνη, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ναι, άλλο είναι το ζήτημα τώρα, αλλά δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Όχι, δεν είναι θέμα δύσκολη θέση αυτό το πράγμα. Εδώ αλλά δεν υπάρχει όμως. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το επικαλείται η Άγκυρα, γιατί δεν έχουμε ρητή διάψευση. Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι, είναι πολύ γενικό. Δεύτερον, ότι η δικαιοσύνη είναι ελεύθερη. Υπάρχουν δηλαδή εγείρονται ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην επίσημη επίσκεψή του εδώ το είπε ρητά. Ότι εγώ όταν επικοινώνησα εκείνο το βράδυ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μου είπε ότι είναι οκ. Okay, υπήρξε το θέμα. Η απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού για το θέμα της δικαιοσύνης. Τέλος πάντων, μου επιτρέπετε. Ναι, μου επιτρέπετε. Υπήρχε το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι η παρουσία τους εδώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι Τούρκοι λένε για το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο επιστράφηκε αμέσως σε ώρες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Εδώ έχουμε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Έχουμε την ελληνική κυβέρνηση προφανώς να μπαίνει εμφανώς σε ενέργειες που θα, ώστε να μπορέσει κάποιος ή κάποιος από τους πραξικοπηματίες να επιστρέψει στην Τουρκία για να δικαστεί. Αυτό βέβαια γίνεται περισσότερο, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, για τη δημιουργία εντυπώσεων. Mm-hmm. Και προς την Άγκυρα και προς την κοινή γνώμη στην Ελλάδα, η οποία όμως δυσφορεί, επειδή υπάρχει και το πάρα πολύ κακό προηγούμενο της υπόθεσης ο Τσαλάν, ναι, και επειδή ξυπνάει κάποιες μνήμες αυτή η ιστορία. Βέβαια, έχεις δίκιο σε ξυπνάει κάποιες μνήμες αυτή η ιστορία, δηλαδή να βλέπω την ελληνική κυβέρνηση φαινομενικά να κάνει κάποιες ενέργειες ώστε να τερματίσει την κράτηση ενός ή δύο Τούρκων στρατιωτικών εδώ πέρα και να δώσει τη δυνατότητα στην Άγκυρα να απλώσει το χέρι της και να τους πάρει πίσω. Πάντως, όλοι ξέρουμε, Λίνα, τι θα συμβεί αν αυτοί οι άνθρωποι... Στην ουσία, η κατάσταση που επικρατεί στη γειτονική χώρα επιβεβαιώνει όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες που βάζει ο νόμος για χορήγηση ασύλου. Δηλαδή είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αν οι άνθρωποι αυτοί επιστρέψουν στην Τουρκία θα υποστούν διώξεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και που θα σέσουν σε κίνδυνο και την ανθρώπινη υπόστασή τους. Μα μόνο η φασαρία που κάνει η Τουρκία για αυτή την ιστορία φτάνει. Είναι... Θέλω να σου πω επίσης, Λίνα, για να κλείσω το επιχείρημά μου, συγγνώμη Αλφόνσο, είναι το εξής. Είναι ότι άκουσα τον κ. Κατρούγκαλο σήμερα δημόσια να βγαίνει και να προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτή την τακτική της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πραγματικά εξοργίζει τους πάντες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην εκνευρίζεται από αυτή την ιστορία, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται αυτή την υπόθεση. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και να υπενθυμίσω, Λίνα Κλήτου, ότι όλα αυτά γίνονται εν μέσω της συνεχιζόμενης κράτησης δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Αδριανούπολη. Έχουμε φτάσει στις 70 μέρες. Έτσι. Και κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τους παραλληλισμούς. Δηλαδή έρχονται οι Τούρκοι και μας λένε ότι αυτή η υπόθεση, λέει, θα δημιουργήσει πρόβλημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και ο καθένας σκέφτεται ενώ το εξής. Ενώ οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, ναι, δεν οι δύο Έλληνες δηλαδή στρατιωτικοί, οι οποίοι κρατούνται 70 μέρες στην Αδριανούπολη. Και όλοι ξέρουμε, όλοι μπορούμε πια να υποθέσουμε τι ακριβώς εξηγεί και ποιες είναι οι τουρκικές επιδιώξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτή η υπόθεση δεν θα λειτουργήσει ως πρόβλημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και θα λειτουργήσει μια υπόθεση η οποία ήταν εξ αρχής ξεκάθαρη, γιατί αυτή οι άνθρωποι αιτήθηκαν ασύλου για συγκεκριμένους λόγους και φοβούμενοι πολιτικές διώξεις. Λοιπόν, εδώ πέρα θα παρακαλούσα εγώ ως πολίτης ελληνική κυβέρνηση να διαχειρίζετε αυτά τα θέματα πιο υπεύθυνα πάνω απ' όλα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. Συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Στο γραφείο του στη Βουλή είχε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφορμή της συνάντησης ήταν η τρίμερη επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού στη Θράκη. Στη διάρκεια της συνάντησης, οι κύριοι Μητσοτάκης και Καραμανλής αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Επιτάπητος στέθηκαν και οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, για τις οποίες οι δύο άντρες συζήτησαν επί Μακρόν.
Ιδιαίτερα προβληματίζει την κυβέρνηση αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση με τις προσφυγικές ροές από την Τουρκία, με τις ροές του Εύρου να δημιουργούν ανησυχία. Σφιχτικά γεμάτες είναι πλέον οι δομές σε Διαβατά και Λαγκαδίκια στη Θεσσαλονίκη. Ενώ ο αρμόδιος υπουργός Δημήτρης Βίτσας παραδέχεται ότι μπροστά μας έχουμε δύσκολες ώρες. Από την Τουρκία πάντως, ο υπουργός εσωτερικών είπε ότι μας κάνουν χάρη που δεν ανοίγουν τις κάνουλες των μεταναστευτικών ροών, απειλώντας τη χώρα μας ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να το κάνουν. Απειλές κατά της χώρας μας ότι η Τουρκία θα ανοίξει τις κάνουλες των μεταναστευτικών ροών εκτόξευσε ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι μας κάνουν χάρη που δεν τις ανοίγουν. İsterseniz açalım kapıları. İsterseniz Yunanistan üzerinden bakın günde 8500 Suriyeli kardeşimiz Yunanistan'a geçiyor oradan Avrupa'ya gidiyor. Bugün bu sayı 61. Günde ortalama 61'dir ve kontrol altındadır. Biz size iyilik yapıyoruz. Yaptığımız iyiliğin farkında olun. Την ανησυχία του για τις αυξανόμενες προσφυγικές ροές εξέφρασε ο Δημήτρης Βίτσας λέγοντας ότι έχουμε δύσκολες ώρες μπροστά μας και μιλώντας για μεγάλη αύξηση μέσα στο 18 με μεγαλύτερη τον Απρίλιο, καθώς στα νησιά και τον Εύρο καταγράφηκαν 6.632 νέες αφίξεις. Στον Εύρο η αύξηση σε σχέση με πέρυσι έφτασε και το 500%. Είχαμε αφίξεις στα νησιά και στον Εύρο 6.632 νέες αφίξεις. Το Υπουργείο στο οποίο προείσταμε θα περάσει δύσκολες στιγμές στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οι μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία δημιουργούν προβληματισμό στην κυβέρνηση αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφικτικά γεμάτες είναι τις τελευταίες ημέρες οι δομές προσφύγων σε Διαβατά και Λαγκαδίκια στη Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο της κυβέρνησης αναβάθμισε τις δύο δομές σε κέντρα υποδοχής του προσφυγικού κύματος του Εύρου. Αποτέλεσμα είναι στα Διαβατά να τοποθετηθούν πάνω από χώμα σκηνές, στις οποίες μένει διπλάσιος αριθμός από τη χωρητικότητά τους. Αντίστοιχα, στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, πρόσφυγες κοιμούνται σε κουβέρτες ο ένας πάνω στον άλλον, σε σκηνές και μικρά κτίρια. Στα κέντρα φιλοξενίας Διαβατών και Λαγκαδικίων, οι εικόνες θυμίζουν την κατάσταση δύο χρόνια πριν, όταν άδειασε το άτυπο κάμπ της Ιδωμένης και περισσότεροι από 30.000 πρόσφυγες και μετανάστες μετακινήθηκαν σε δομές φιλοξενίας σε σκηνές ή αποθήκες. Τα κάμπ Διαβατών και Λαγκαδικίων λειτουργούν ως κέντρα υποδοχής των προσφύγων και μετέπειτα οι πρόσφυγες υποτίθεται θα μετακινηθούν σε άλλα κέντρα και δομές. Παγκόσμια ανησυχία μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη Διεθνή Συμφωνία για τον Περιορισμό του Πυρηνικού Προγράμματος της Τεχεράνης με εκ νέου επιβολή κυρώσεων ενάντια στο Ιράν. Θα παραμείνουμε στην Πυρηνική Συμφωνία, ανακοίνωσε ο Χασάν Ροχανί και κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ουδέποτε τήρησαν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν. Ο Μπαράκ Ομπάμα, που υπέγραψε τη συμφωνία, χαρακτήρισε σφαλμένη την απόφαση Τραμπ, ενώ η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνη ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να παραμείνει στη συμφωνία. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία εξέφρασαν τη λύπη τους για την αμερικανική απόφαση. Δυσαρέσκεια και από Ρωσία και Τουρκία, ενώ η Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ χαιρέτησαν την αμερικανική απόφαση. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Ο Ντόναλντ Τραμπ με αποφασιστικότητα ανακοινώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν από τη Διεθνή Συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και θα επιβάλλουν εκ νέου όλες τις κυρώσεις τους σε βάρος του, επιδεικνύοντας την υπογραφή του. The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι χρηματοδοτεί την τρομοκρατία. The Iranian regime is the leading state sponsor of terror. Την ίδια ώρα, στο Ιρανικό Κοινοβούλιο, βουλευτές καίνε την Αμερικανική σημαία, φωνάζοντας θάνατο στους Αμερικανούς. اگر اروپا و کشورهای مهم مثل روسیه و چین این خلأ بین المللی را پر کنند شاید راهی برای ادامه مسیر باشد در غیر این صورت جمهوری اسلامی با اقدامات هسته‌ای خود ایشان را سر عقل می آورد ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι διεξάγει ψυχολογικό πόλεμο και κινείται παράνομα برجام توافق بین ایران و آمریکا نبوده برجام یک توافق چند جانبه و یک توافق بین المللی بوده. Όπως είπε ο Ιρανός πρόεδρος, η Τεχεράνη βιώνει μια ιστορική εμπειρία. ایران کشوری هست که به تعهدات خود پایبند است و آمریکا کشوری هست که هیچگاه στήριξη στον Ντόναλντ Τραμπ από τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ. Israel fully supports President Trump's bold decision today.
to reject the disastrous nuclear deal with the terrorist regime in Tehran. Στην απέναντι πλευρά στάθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. As long as Iran continues to implement its nuclear-related commitments, as it is doing so far, the European Union will remain committed to the continued full and effective implementation of the nuclear deal. Η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασαν τη λύπη τους για την αμερικανική απόφαση με ένα tweet του Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για σοβαρό λάθος, σχολίασε ο Μπαράκ Ομπάμα με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, υπερασπιζόμενος το κείμενο που είχε διαπραγματευτεί η κυβέρνησή του, ενώ η Τουρκία εξέφρασε φόβους για νέες συγκρούσεις στην περιοχή. The US will be the ones to lose. Iran will never compromise on this agreement. Η Ρωσία έκανε λόγο για βαθιά απογοήτευση και έντονη ανησυχία μετά από την αμερικανική απόφαση. Συγκλονιστικές στιγμές ζουν οι κάτοικοι στη Χαβάη μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα. Η λάβα που κύλησε στις κατοικημένες περιοχές κατέστρεψε δεκάδες σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ οι εντολές εκένωσης παραμένουν για το ανατολικό τμήμα, αφού εκτός από τη λάβα οι κάτοικοι κινδυνεύουν και από τα τοξικά αέρια. Εφιαλτικές εικόνες στη Χαβάη από την λάβα του ηφαιστείου Κιλαουέα που φτάνει και καταστρέφει σπίτια, αυτοκίνητα, δρόμους και υποδομές. Τουλάχιστον 30 σπίτια καταστράφηκαν και δεκάδες άλλα απειλούνται από το πλέον ενεργό ηφαίστειο που εξεράγει και οι κάτοικοι βλέπουν τις περιουσίες τους να χάνονται. Ουρές χιλιομέτρων δημιουργούνται από τους κατοίκους που αφήνουν πίσω τις περιουσίες τους και φεύγουν για λόγους ασφαλείας, αφού οι αρχές καλούν όσους μένουν στο ανατολικό άκρο να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. The guy next door to me, there was lava covering his whole house. And the guy across the street, gone. Οι κάτοικοι στο Leilani Estate και στο Lanipuna Gardens απειλούνται εκτός από τα ποτάμια λάβας που εκλείονται από το ηφαίστειο και από τα τοξικά αέρια που διαρρέουν στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, 10 ηφαιστειακές δροχμές παραμένουν ανοιχτές και από τουλάχιστον μία εκλείεται λάβα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.